Σε πολύ ικανοποιητικό ρυθμό συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στις Σέρρες. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Ομοία Τροσερών, κύριο Αναστάσιο Αναστασιάδη, σε καθημερινή βάση στον Ομό Σερών εμβολιάζονται 300 άτομα, ενώ Παρασκευή και Σάββατο εμβολιάστηκαν 650 με 700 άτομα. Τα εμβόλια, οι εμβολιασμοί συνεχίζονται ικανοποιητικά. Θα έλεγα αυξήθηκε πάρα πολύ ο ρυθμός στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε ότι τις προηγούμενες εβδομάδες εμβολιάζαμε σε καθημερινή βάση γύρω στα 300 άτομα περίπου καθημερινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο, φτάσαμε εμβολιασμοί καθημερινά να γίνονται γύρω πάνω από 600-650 με 700 εμβολιασμοί. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό ρυθμό και σε αυτό το πράγμα, στους εμβολιασμούς, αλλά θέλει υπομονή το επόμενο χρονικό διάστημα. Να γίνουν μαζικοί εμβολιασμοί, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερών, κ. Βαγγέλης Παπαμιχάλης, ο οποίος τόνισε ότι με αυτούς τους ρυθμούς δεν θα έχουμε την επιθυμητή ανοσία του πληθυσμού. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την επιδημία, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα εμβόλια τα οποία είναι εγκεκριμένα μαζικά για να μπορέσει να εμβολιαστεί ο λαός. Αν πηγαίνουμε με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε, θα φτάσουμε να τελειώσει το 2020 και να μην έχει εμβολιαστεί ο απαραίτητος αριθμός ατόμων για να δημιουργήσει ανοσία στο πληθυσμό. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες χώρες σε ρυθμό εμβολιασμών, τόνισε σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Χατζηβασιλείου και χαρακτήρισε τον εμβολιασμό ένα σημαντικό όπλο απέναντι στην πανδημία. Είμαστε στο τελευταίο μήλι μιας δύσκολης περίοδου. Ξέρετε ότι έχουν περάσει εμβολιασμοί τα 2 εκατομμύρια στη χώρα μας. Παρά τις καθυστερήσεις που οφείλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βέβαια, οφείλονται σε ευρωπαϊκές ευθύνες, η Ελλάδα παραμένει στις τρεις πρώτες χώρες σε ό,τι αφορά το ρυθμό εμβολιασμών και είμαστε στις χαμηλότερες χώρες σε ό,τι αφορά τον αριθμό θανάτων ανά 100.000 κατοίκους. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Καταλαβαίνω την κόπωση των πολιτών. Είναι πολύ λογική ύστερα από ένα χρόνο και βάλε με περιοριστικά μέτρα, με lockdown, με κυλιόμενες συνθήκες. Όμως έχουμε πια στα χέρια μας ένα σημαντικό όπλο, τους εμβολιασμούς. Θα προχωρήσουμε σε 1,5 εκατομμύριο ακόμα εμβολιασμούς μέσα στο μήνα Απρίλιο. Ήδη βλέπετε τα στοιχεία ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί ηλικίες 75 και άνω και 60 με 64 έχουν πάρα πολύ χαμηλά στατιστικά ασθένειας, που σημαίνει ότι ο εμβολιασμός λειτουργεί αποτελεσματικά. Και έχουμε και ένα νέο όπλο ακόμα στα χέρια μας, το self-test. Είναι ένα όπλο το οποίο ξεκινάει από σήμερα να διατίθεται σε όλη την Ελλάδα μέσω των φαρμακείων. Προτεραιότητα έχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν τη Δευτέρα στα λύκεια. Οι πανελλαδικές πλησιάζουν και δεν έχουμε χρόνο εκεί για χάσιμο. Και στη συνέχεια θα δοθούν τα self-test στο γενικό πληθυσμό. Είναι μια πολύ καινοτόμα απόφαση της κυβέρνησης. Είμαστε από τις πρώτες χώρες, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα δίνει δωρεάν self-test σε κάθε πολίτη, ούτως ώστε να παρακολουθούμε την υγεία μας και να λαμβάνουμε τα μέτρα για μας και τους συνανθρώπους μας.